Στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί το 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου. Στο φεστιβάλ θα ανέβουν στη σκηνή περίπου 1.500 νέοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι παράλληλα θα κληθούν να προβληματιστούν, να συζητήσουν, αλλά και να αναδείξουν θέματα που αφορούν στον πολιτισμό και τη διατήρησή του. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Κομοτηνής. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Δέλτα Τηλεόραση. Ένα φεστιβάλ σταθμός για τη Θράκη. Ένα φεστιβάλ όχι μόνο χορού, τραγουδιού και διασκέδασης, αλλά σκέψης, διαλόγου, μνήμης και στόχευσης. 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Νεολαίας της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο θεσμός για την Ποντιακή Νεολαία, για τον οποίο κάθε χρόνο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι δίνουν ραντεβού επί σκηνής, φιλοξενείται φέτος στην πόλη της Κομοτηνής. Μετά την Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Κοζάνη, τη Λάρισα, την Αθήνα, ήρθε η σειρά της Κομοτηνής, της ακριτικής Κομοτηνής, να φιλοξενήσει το 7ο Φεστιβάλ των Ποντιακών Χωρών της Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, πιστεύοντας την αποκέντρωση και την οποία εφαρμόζει, απεφάσισε το φεστιβάλ αυτό των Ποντιακών Χωρών, που έγινε πλέον θεσμός και θα έλεγα ισχυρός θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιφέρεια και σε διαφορετική πόλη. Γι' αυτό και ακούσατε προηγουμένως στις τόσες πόλεις όπου πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ αυτό μέχρι σήμερα. Εγώ εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά, τη μεγάλη μου ικανοποίηση, δηλώνω ότι είμαι πανευτυχής που στην οικονομική συγκυρία που περνάει σήμερα η χώρα μας, κατορθώθηκε να γίνει το φεστιβάλ αυτό. Εμείς νιώθουμε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε αυτό το γεγονός, αυτό το 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών εδώ στον τόπο μας. Το ονειρευτήκαμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και εδώ, και αυτό γίνεται πραγματικότητα. Πρέπει να ομολογήσω ότι ίσως είναι και το πιο δύσκολο μέχρι στιγμής φεστιβάλ, γιατί πραγματοποιείται σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη οικονομικά για τη χώρα μας και για την τοπική αυτοδιοίκηση, που σήμερα κάνει τα αδύνατα δυνατά και στέκεται δίπλα μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Για μας δεν είναι ένα φεστιβάλ με φολκλωρικό χαρακτήρα, έτσι το είδαμε από την πρώτη στιγμή. Θεωρήσαμε ότι μέσα σε αυτήν την συγκυρία, το γεγονός ότι 1.500 νέοι από όλη την Ελλάδα διατρανώνουν τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας, είναι το λιγότερο ένα κορυφαίο γεγονός. Και επίσης μεταφέρω την άρχου μας από την πρώτη στιγμή μια άποψη διατρανωμένη, το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι με ένα μέλλον το οποίο προβλέπεται δυσίωνο ή αν μη τι άλλο δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι αυτό, βγαίνουν από όλη αυτή την στενοπό με θετική δράση. Γιατί στην Κομοτηνή? Γιατί και το διοικητικό και πολιτικό κέντρο της χώρας, στην οποία χτυπάει η καρδιά της χώρας, δεν θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς τα πνευμόνια του ακριτικού ελληνισμού που είναι εδώ στην Κομοτηνή, στη Θράκη. Τα πνευμόνια αυτά, που είναι τα 1.500 παιδιά, είναι βέβαιο ότι θα γεμίσουν οξυγόνο ελπίδας και τους υπόλοιπους Έλληνες, κυρίως στις δοκιμαζόμενες αστικές περιοχές των μεγάλων πόλων. Γιατί αυτή την περίοδο, που όπως έχετε ακούσει, θεωρείται μια πολεμική περίοδος για τη χώρα, με άειλα αποτελέσματα, όχι νεκρούς. Διότι ακόμα και την 28 Οκτωβρίου του 1940, οι Έλληνες ανεβαίνοντας στα βαγόνια και την Αλβανία πηγαίναν με χορούς και τραγούδια. Άρα οι χοροί και τα τραγούδια στην περίπτωση αυτή, αλλά και πάγια για τον ποντιακολισμό, δεν αποτελούν μια φολκλωρική ανακύκλωση, αλλά πάγιο στοιχείο της ζωής τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, η οποία και στο σύνολό της περιλαμβάνει περισσότερα από 400 σωματεία σε όλη την Ελλάδα, το φεστιβάλ είναι ουσίας και όχι απλά μια συνάντηση νέων ή μια γιορτή. Πρόκειται για μια συνάντηση νέων, για μια συνάντηση αλληλεγγύης, ενότητας, αγάπης και ελπίδας για το μέλλον. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε άσχημα οικονομικά σήμερα να σηκώσουμε τις μαύρες ιδέες και να σταματήσουμε να δρούμε. Η νεολαία πρέπει να δράσει. Η νεολαία θα μαζευτεί εκείνη την ημέρα
Θα χορέψει βέβαια, θα τραγουδήσει, αλλά και θα συζητήσει για το μέλλον. Θα συζητήσει για το μέλλον της Ελλάδας. Το Πανελλαδικό Φεστιβάλ το 7ο που διοργανώνεται εδώ στην Κομωτινή είναι αφιερωμένο στον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο, Θρακιώτη στην καταγωγή, από εδώ, από την, από την πόλη μας, από την Γρατινή, είναι καταγωγή του. Είναι επομένως το φεστιβάλ δεν αφορά μόνο τους Πόντιους, αφορά όλους τους Θρακιώτες θα έλεγα και όλο τον Ελληνισμό, γιατί η φυσιογνωμία του Μητροπολίτη Χρύσανθου νομίζω ότι αγγίζει όλο τον Ελληνισμό. Θα τιμήσουμε επίσης και τον ζωγράφο, τον Τριαντάφυλλο Ηλιάδη, ο οποίος είναι Πόντιος και αυτός στην καταγωγή, από τη Θράκη καταγόμενος, και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να τον τιμήσουμε και να αναδείξουμε και το γεγονός ότι αποτελεί ένα σύμβολο αισιοδοξίας και δύναμης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ανταποδοτικά ωφέλη όπου πραγματοποιείται, διότι δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά, σε εκατοντάδες ανθρώπους, να έρθουν και να γνωρίσουν και τον δικό μας τόπο, να γνωρίσουν την Ελλάδα. Είναι όντως ένα πολύ μεγάλης σημασίας γεγονός το αντάμωμα χιλιάδων παιδιών από όλη την Ελλάδα, τα οποία γνωρίζονται μέσα από μια πολιτιστική εκδήλωση, ανταλλάσσουν ιδέες πάνω στον πολιτισμό και όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά ανταλλάσσουν και τις ανησυχίες τους για το μέλλον της Ελλάδας. Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στις 2 Οκτωβρίου στην Κομωτινή και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ποντίων από ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μόνο από τις πολλές δράσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, η οποία και θέτει σε προτεραιότητα τους στόχους της. Ο πρώτος στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεύτερος στόχος είναι η διδασκαλία της ιστορίας, της πλούσιας ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού ευρύτερα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο για την ιστορία αυτή την πλούσια να γράφονται μόνο ορισμένες σειρές στην ιστορία των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Είναι απαράδεκτο για μένα, το λιγότερο που μπορώ να πω. Επίσης η διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου γλώσσας, συνηθίζω να λέω εγώ γλώσσας, διότι η ποντιακή διάλεκτος ομιλείται σήμερα από εκατομμύρια κόσμο, και αυτή η γλώσσα δεν έχει το κουράγιο να πεθάνει, και εμείς βάλαμε στόχο και προσπαθούμε να μην επιτρέψουμε τη γλώσσα αυτή να πεθάνει. Το εγγυώνται εξάλλου οι νέοι μας, όπως θα δείτε, την ημέρα εκείνη θα χορέψουν, αλλά θα μιλήσουν και ποντιακά και θα τραγουδήσουν στην ποντιακή. Επίσης είναι η υποστήριξη των νεοπροσφύγων μας, των νεοπροσφύγων αδελφών μας, που έχουν έρθει από τις χώρες της Τέος Σοβιετικής Ένωσης. Περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Θα ήθελα να φτιάξω έναν κόσμο που φέρνει την ευτυχία στα πρόσωπα των παιδιών. Δες μας και εσύ τι θα ήθελες να κάνεις για να γίνει ο κόσμος γύρω μας καλύτερος και εμείς θα σε βοηθήσουμε να το πραγματοποιήσεις. Μπες στη σελίδα της Κοσμοτέ στο Facebook και ίσως και η δική σου ιδέα γίνει πραγματικότητα. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Για τετραήμερα μοναδικών προσφορών προορισμός ΑΒ. Από 5η 29 ενάτου έως και Δευτέρα 3 δεκάτου θα βρείτε ελληνικές χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο 5 και 19. Όλα τα ζυμαρικά μέλισσα 40% φθηνότερα. Ελαιόλαδο Άλτης κλασικό 5 λίτρων 25% φθηνότερα μόνο 14,90 και μπανάνες Ντόλ μόνο 1,25. Κάντε τις πιο οικονομικές αγορές μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού?
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τα αθλητικά μας. Μία προσφορά της Wind. Νίκη για την ομάδα της Χιλής εκτός έδρας επί του Αετού Αριανών με σκορ 1-2 σε φιλικό αγώνα που έγινε εν ώψη προετοιμασίας των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ. Αναμένοντας την έναρξη του πρωταθλήματος της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περίοδου 2011-2012, ο Αετός Αριανών και η Αθλητική Ένωση Νέας Χιλής πραγματοποίησαν φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Εύρου να επικρατεί της ομάδας του Νομού Ροδόπης εκτός έδρας με σκορ 1-2 κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον καιρό δεν είναι για να παίζει ποδόσφαιρα. Εντάξει, όμως θα συναντήσουμε και τέτοιες συνθήκες. Οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις καιρικές συνθήκες. Εμείς προσαρμοστήκαμε. Ένα θετικό ήταν που γυρίσαμε το παιχνίδι πάλι, ενώ χάναμε, το γυρίσαμε. Πολύ θετικό για την ομάδα μας. Καλό ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω ότι παίχτηκε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον αέρα δεν μπορείς να παίξεις. Είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας, στα πλαίσια της προετοιμασίας. Αυτά που θέλουμε να δούμε τα είδαμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τους στόχους που έχουμε βάλει. Νωρίς το 5ο λεπτό, σέντρα από δεξιά του Ερμπίλ Μαχμούτ που φεύγει ταχύτατα, ο Δοϊράν Αμέτ ανοίγει το σκορ 1-0 για τον Αετό Αριανών. Ο Ισά Τζανέρ στο 17 δεν κάνει καλό κοντρόλ, βγαίνει και μαζεύει ο Τσικοβάνι. Δυνατό σου του Ρετζέπ Ντελή, εντυπωσιακή απόκριση του Τσικοβάνι σε κόρνερ. Πολύ ωραίο γύρισμα του Κεσάτη, τέατε το Καπανίκα, περνάει τον τερματοφύλακα Παντελίδη, αλλά τον προλαβαίνει ο Ερμπίλ και απομακρύνει τον κίνδυνο. Διαιτητής της φιλικής αναμέτρησης ο κύριος Κουμπαράκης. Πρώτος βοηθός ο κύριος Μανάκης και δεύτερος ο κύριος Χούσκογλου. Φάουλ του Κωνσταντινίδη στο 51 για τους φιλοξενούμενους, η γυριστή κεφαλιά του Καπανίκα λίγο πάνω από την εστία του Αετού. Διεκδίκηση Παντελίδη Κωνσταντινίδη, ο Καπανίκα σκοράρει, αλλά ακυρώνει τον γκολ ως επιθετικό φάουλ. Σέντρα πολύ καλή του Φώτη Κωνσταντινίδη στο 64, εξίσου ωραία κεφαλιά του Γιάννη Καπανίκα, 1-1 ισοφαρίζει η Χιλή και οι αγκαλιές στο σκόρερ. Κόρνερ του Κωνσταντινίδη καλοκτυπημένο, ο Τσαπάνης με καρφωτή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παντελίδη στο 80, τελικό αποτέλεσμα Αετός Αριανών, Νέα Χιλή 1-2. Για την κατηγορία υπάρχουν καλές συνθήκες, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ομάδα η νέα κατηγορία, αλλά υπάρχουν όλες οι συνθήκες για να πάμε ψηλά. Χρόνο συμμετοχής σίγουρα παίρνουν όλοι. Εντάξει, εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα στα παιδιά στην εντεκάδα. Όλα τα παιδιά είναι υπολογίσιμα. Θα δούμε στα επόμενα τρία φιλικά. Θα δούμε το πρωτάθλημα παιχνίδι-παιχνίδι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ό,τι μας αξίζει και ό,τι μπορούμε να πάρουμε, θα το πάρουμε. Μία προσφορά της Wind. Στα καπουλά,